εντάξει, άκουσα τον μπαμ, γυρίζω εγώ αριστερά μου και βλέπω καπνούς, στάχτες. Το νιώθες στο στομάχι ότι κάτι κακό συνέβη. Αισιόδοξες ιστορίες. Εκεί που λες ότι υπάρχει ο θύλακας άγγελος. Μία από αυτές ήταν τη Νικόλ Ρίβα, η οποία λίγα λεπτά πριν την έκρηξη είχε κάνει check-in στο counter της American Airlines, εκεί δηλαδή που έσχασε η πρώτη βόμβα, και αποφάσισε να βγει έξω να απολαύσει τον ήλιο των Βρυξελών, ο οποίος δεν έρχεται συχνά στην πόλη. Εκείνη τη στιγμή, εντάξει, άκουσα τον μπαμ, γυρίζω εγώ αριστερά μου και βλέπω καπνούς, στάχτες, να έρχονται προς τα πάνω μου και λέω, γιατί μάγκωσα, παρέλυσα εκείνη τη στιγμή και λέω τι γίνεται τώρα και το νιώθες στο στομάχι ότι κάτι κακό συνέβη και άκουγες στον κόσμο πανικόβλητο έξω, 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 out, out, out. You have to go outside. Okay, okay, I go. My package? But... Βγαίνουμε όλοι έξω και με τον 30 δευτερόλεπτα μετά βγαίνουμε έξω, γυρίζω μπαμ, λέει η δεύτερη έκρηξη. Και εντάξει, είδα Τανζάνια και πάλι καπνούς και στάχτες. Ήταν πιο ισχυρή η δεύτερη έκρηξη. Η πρώτη έκρηξη ήταν ούτε στα 50 μέτρα δίπλα μου. Ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, πραγματικά, διότι ήμουνα κοντά στην έξοδο τέλος πάντων και έτρεξα. Εντάξει, η δεύτερη έκρηξη ήταν πάλι στα δεξί μου χέρι τέλος πάντων, αλλά εντάξει, ευτυχώς ήμασταν έξω και απλά είδα, άκουσα και είδα τα τζάμια και τους καπνούς και όλα. Και εκείνη τη στιγμή πήγαμε εντελώς, τρέχαμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε προς την απέναντι πλευρά του αεροδρομίου. Και την ώρα που τρέχεις δεν καταλαβαίνεις που τρέχεις και που πας και τι περιμένεις. Δηλαδή μπορεί να έχει τρίτη έκρηξη εκεί και λέω πού πάω. Εκείνη τη στιγμή, εντάξει, όντως δεν ήμουνα σε σοκ, αλλά σκεφτόμουν πολύ λογικά. Είπα ότι πρέπει να είμαι κάπου που έχει κόσμο, δηλαδή στον δρόμο, να μην είμαι μέσα στο πάρκινγκ που μπορεί να έχει τρίτη έκρηξη. Και λέω θα είμαι εδώ που είναι το πλήθος. Εντάξει, είχα δει δύο λιποθυμίες, κοπέλες να κλαίνε. Βγαίνανε δύο-τρία άτομα με αίματα που ίσως από τα τζάμια ήταν αυτά, γιατί όσοι ήταν μέσα αποκλείεται, δηλαδή σίγουρα θα ήταν σε κατάσταση σοκ να κινηθούν να βγουν έξω. Αυτή τη στιγμή είναι σίγουρα νιώθω μια απειλή, σίγουρα δεν θα συνεχίσω να νικήσω. Δηλαδή εγώ ζω εδώ και θα συνεχίσω να ζω εδώ, δεν πρόκειται να φύγω για αυτόν τον λόγο. Εντάξει, σίγουρα θα θέλει λίγο καιρό να περάσει το κακό, αλλά πρέπει να το παλέψουμε νομίζω.